Να πάμε, Εύη, τώρα σε έναν κλάδο όπως η εστίαση, ναι. Ο οποίος στηρίχθηκε, ναι μεν αλλά. Στηρίχθηκε. Σίγουρα δεν είμαστε στην εποχή και δεν διανύσαμε την εκλογική αναμέτρηση του καθενείου, αλλά εντάξει, την ημέρα των εκλογών τώρα της 21ης Μαΐου επικράτησε σε πολλές περιοχές, ειδικά μετά τις 9.30 το βράδυ, 10 το βράδυ, το αδιαφόρητο. Πότε τελείωσε ο αγώνας, τότε ήταν. Κορυφώθηκε η κίνηση. Εντάξει, μετά ήταν τώρα και οι πανηγυρισμοί. Πάμε και ένα καφέ, πάμε να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, οι κερδισμένοι λοιπόν της εστίασης. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Κλαψινό, πάμε στο Ρέθυμνο, τον πρόεδρο εκεί της εστίασης. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα πήγατε περίφημα στο Ρέθυμνο, καθώς είχατε το καρναβάλι, πήρατε τα πάνω σας. Είχατε καλές εορταστικές περιόδους όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τα φώτα. Είχατε το Πάσχα και την τουριστική κίνηση που ξεκίνησε νωρίτερα. Είχατε και τις εκλογές τώρα στην εστίαση, οπότε ποιος τη χάρη σας που λένε. Σωστά, σωστά. Όπως τα είπατε είναι. Είχαμε μία αλυσίδα, ξεκινώντας από τα Χριστούγεννα όπως είπατε. Εμείς σαν Ρέθυμνο είχαμε και το καρναβάλι, είχε μια καλή σειρά. Ο Μάιος ήταν μήνας πολλά υποσχόμενος, δεν ήταν όμως έτσι και δεν βοήθησε βέβαια και ο καιρός πάρα πολύ, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι στις γενικές γραμμές, περιμέναμε και τις εκλογές και τελικά με τις εκλογές δικαιώθηκαν οι προσδοκίες μας. Εντάξει, καμία σχέση με παλαιότερα βέβαια, η εποχή των καφενείων, έτσι, του διχασμού, το γεγονός ότι και ανήμερα των εκλογών και την παραμονή επικρατούσε ένας χαμός, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Αλλά εντάξει, θα κατέβει ένας νέος να κάτσει σε μια καφετέρια να δει τηλεόραση. Σωστά. Προσέξτε όμως, κύριε Παγιντόπουλε, μια διαφορά που υπάρχει με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την εστίαση, γιατί εκεί μπορώ να μιλήσω. Ναι. Πολύ σωστά όλα αυτά που είπατε πριν που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες εκλογές, όμως εμείς σαν Ρέθυμνο, γιατί για τον νομό Ρεθύμνου μιλάω, έχουμε πολλούς ετεροδημότες οι οποίοι έρχονται στα χωριά μας. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει 101 χωριά. Αυτοί λοιπόν οι ετεροδημότες που έρχονται από άλλες περιοχές δεν έχουν μεταφέρει τα εκλογικά τους δικαιώματα, ας πούμε, π.χ. στην Αθήνα όλοι. Πάρα πολλοί λοιπόν οι ετεροδημότες κατέβηκαν και για να περάσουν λίγες μέρες με τους συγγενείς και για να δουν τις περιουσίες τους και βέβαια να κάνουν το εκλογικό τους καθήκον. Οπότε το Ρέθυμνο γέμισε από κόσμο και μάλιστα γέμισε και τα χωριά. Βοήθησε βέβαια και ο καιρός που δεν ήταν άσχημος ο καιρός, οπότε ένα μεγάλο μερίδιο της πίτας το πήρε η εστίαση. Δηλαδή ήταν μια λιγουχία γεγονότων η οποία βοήθησε την εστίαση πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή τουριστική σεζόν να ευχηθούμε, κύριε Κλαψινέ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.